Εδώ κατεβαίνουν τα σοκάκια. Τα σκυλάκια γαυγίζουνε. Έχει και εδώ έτσι γραφικά σοκάκια. Και το διαφορετικό που έχω διακρίνει, παρόλο που έχει σήμερα αρκετά υψηλή θερμοκρασία, έχει ένα αεράκι το οποίο σίγουρα έχει 3 με 5 βαθμούς από κάτω, λόγω υψομέτρου. Είναι κανείς εδώ, μένει κανείς εδώ. Έφυγα. Πού θα πάει, δεν μου ανοίξουνε. Για να δούμε. Εδώ έχει και σταυρό όμως, ε. Τίποτα. Θα πάρω εγώ σβάρνα όλο το χωριό. Κάπου θα με ανοίξουν. Μπορεί. Από εδώ. Εδώ είμαστε σε ένα σημείο στο χωριό που λέγεται Παλιά Βρύση. Είναι από τα πιο αρχαία σημεία εδώ πέρα στο χωριό. Είναι και η παλιά γειτονιά του χωριού. Πόσο παλιά είναι η Βρύση? Η Βρύση είναι περίπου σίγουρα 300 χρονών. Έχει έρθει εδώ πέρα η αρχαία Λάρνακα, έχει έρθει από τη Γόρτινα. Διότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τρόποι να γουρνιάζουν το νερό για να το παίρνουν στα σπίτια του. Και τη φέρανε αρχέ του 1900. Είναι από πριγκίπισσα, είναι τάφο από πριγκίπισσα, η οποία τη μεταφέρανε η παλή Μπομπιανή τότε του επί Τουρκοκρατίας. Αυτό εκεί αυτό είναι εδώ που πέρα, είναι... Αυτό το σκαλιστό. Είναι αυτή η Λάρνακα που πριγκίπισσα, από τάχο πριγκίπισσα, τον φέρανε με βόδια. Βουηδάμα, ξέρεις όπως το λένε. Δηλαδή με ρόδες βάλανε... Όλο αυτό εδώ που βλέπω. Αυτό είναι ασήκωτο, το βάλανε σε ταβλιά εκείνης της εποχής και το μεταφέρανε εδώ πέρα από τους Αγίους 10 από την αρχή αγόρτινα, όπως ξέρουν όλοι, και το μεταφέρανε εδώ για να είναι πιο πολύ ευκολία από τον Μπομπιανό να παίρνει νερό. Έρχεται το νερό από πού? Το νερό είναι πηγή που κατεβαίνει από το βουνό και περνάει. Ποιο βουνό? Από εδώ πάνω, από τα Στερούσια. Από τα Στερούσια. Περνάει μέσα από τα σπίτια, αυτά τα σπίτια που βλέπουμε εδώ πέρα. Έχουν φλέβες κάτω από το πάτωμα. Κάτω από το πάτωμα. Και παλιά που κατοικούνταν φαινόταν και το νερό που περνούσε μέσα από το σπίτι. Έλα ρε εσύ. Πέρναγε μέσα από τις αυλές του σπιτιών. Ναι. Τρέχει από τότε ασταμάτητα. Ασταμάτητα. Δεν έχει σταματήσει ποτέ. Άμα είναι τώρα ελαφροχειμωνιά που λέμε εμείς, μπορεί να το δεις να μειωθεί το νερό, αλλά όχι να σταματήσει. Το καλοκαίρι. Άμα είναι βάρη χειμωνιά, δεν μπαίνει μέσα. Παγώνει ποτέ. Ναι, ανάλογα με τις εποχές. Κάνει να πλύνω τα χέρια μου. Και να πιούμε. Εδώ να πιω, γι' αυτό τα πλένω. Αυτά είναι ολίγες με την παλιά μας βρίσκεται εδώ στην Κόπια. Οπότε πάμε άλλη βόλτα σε χωριά. Πάμε άλλη. Αδιέξοδο. Τι ωραία, δεν μας βγάζει πουθενά. Η μόνη διέξοδος είναι μία. Πας μαγειρεύοντας, καναλάκι, YouTube, subscribe, εγγραφή, πατάτε καμπανάκι, έρχονται ειδοποιήσεις, συνταγές, εκπομπές που δεν έχετε προλάβει και πολλά άλλα. Iceberg, το οποίο θα το περάσουμε από το Σχαροτίγανο. Βαλσάμικο και όχι μόνο. Προϊόντα V4Vita. 100% βιολογικά, 100% κριτικά. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και θέλετε να μαγειρέψουμε. Το ξέρω. Πάμε. Ξεκινάμε με λευκό βαλσαμικό ξύδι, μιλάμε για ένα κριτικό βαλσαμικό ξύδι, Delicato, 100% φυσικό προϊόν από συμπυκνωμένο μούστο λευκών σταφυλιών. Πολλά τα αρώματα, αποκριτικά σταφύλια φυσικά. Βιολογικό φυσικά, κριτικό φυσικά το ελαιόλαδο, ανωτέρας ποιότητας, έξτρα παρθένο. 6 roots ή αλλιώς 6 ρίζες, 6 κριτικές ρίζες. Είπαμε, όλα τα προϊόντα της V4Vita είναι κριτικά, είναι βιολογικά. Πόσο μάλλον και το μέλι, το οποίο είναι από πεύκο και θυμάρι. Δίνουμε ωραία συνοχή
στο dressing με μια ωραία μουστάρδα. Προτιμήστε mild, αλλά αν θέλετε λίγο πιο περισσότερη σπιρτάδα να έχει το dressing, βάλτε και μια Dijon. Έξτρα άρωμα έχω βάλει ήδη στο dressing με βιολογικό επίσης θυμάρι, κριτικό θυμάρι. Άλλα το πιπερώνω, κλείνω και αναδεύω. Βλέπετε ότι έχω ολόφρεσκες γαρίδες. Έχω καθαρίσει, έχω αφήσει μόνο το πίσω μέρος. Άλλα το πιπερώνω. Λίγο λαδάκι, σκαροτίγανο και συνεχίζουμε με το iceberg. Όσοι δεν έχετε φάει ψημένο ή ψητό iceberg, χάνετε. Το κόβουμε ακριβώς στη μέση, βλέπετε, και θα κάνω το εξής τώρα. Θα πάρω ένα καλό μαχαίρι, θα κάνω μια λακκουβίτσα εδώ ελαφρώς στη μέση, ένα ελαφρύ άνοιγμα, θα αφαιρέσω από μέσα, θα βάλω ελαιόλαδο, αλατάκι και θα το ψήσω μαζί με τις γαρίδες. Πάμε για τις γαρίδες δηλαδή. Φέτες μπέικον. Το iceberg. Τελειώνουμε και απογειώνουμε αυτή τη σαλατάρα, να μου επιτραπεί, με κρέμα βαλσαμικού, με σίκο και γλυκάνι, σου παρακαλώ. Δείτε η φύ, πάνω από τις γαρίδες ταιριάζει απίστευτα. Λίγο από το dressing φυσικά και νομίζω ότι έχετε, αν όχι την τέλεια σαλάτα, την πιο τέλεια σαλάτα. Το σχολείο πότε χτίστηκε? Το παλιό, ναι, το 32. Το καινούριο το 1965.
Τα χρόνια της κατοχής δεν λειτουργήσε το σχολείο, το είχαν πάρει οι Γερμανοί στα χρόνια της κατοχής. Μετά από την κατοχή εξανάρχισε να λειτουργεί το σχολείο. Εγώ συγκεκριμένα ήρθα πρώτη τάξη του γυμνασίου το 1949-50. Άρχισε από τότε με μεγάλο αριθμό μαθητών. Εφτάξαμε γύρω στα 800 παιδιά το γυμνάσιο, το ίδιο. Ήταν εξατάξιο το σχολείο, δεν ήταν γυμνάσιο ίδιο, ήταν εξατάξιο. Εφτάσαμε μέχρι 800 παιδιά. Είχε παλιά 850 παιδιά εδώ στο σχολείο. Ναι, από όλα τα χωριά. Και τώρα πόσα έχει? Τώρα έχει 100-150. Γύρω σε 150, ναι. Πότε ήρθαμε, χειμώνα ή καλοκαίρι? Εγώ ήρθαμε εδώ κάτω. Μπορώ να μου πεις ότι είσαι από τα Βορίζα? Είμαι από τα Βορίζα, αλλά όχι εσύ, εδώ, εγώ είμαι από τα Βορίζα. Με τον παπά. Παπά πήρες, μπράβο, μια χαρά. Ο πάτερ τον βλέπω κοινωνικό, ευχάριστο, θετικό. Λοιπόν, σε αφήνω παπαδιά. Ναι, να πάω. Μου επιτρέψεις σε παπαδιά? Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Είμαι το όνομα, είμαι το αυτό, δεν έχω πρόβλημα. Χαιρετίζουμε τη Σοφία, η αδερφή σου είπε να μην την βάλουμε, να μην σα τη βάλουμε, να την περάσουμε. Πάμε. Κριτικά κάτω, δεν ξέρω αν ακούγονται, πάντως εγώ τα ακούω. Είμαι στο υψηλότερο και ομορφότερο σημείο της Πόπιας και ίσως και της Μεσαράς, εδώ στην Παναγιά. Φεύγω, πάω πλατεία, πάω να δω αν πίνουν αρκετά, που δεν νομίζω, δεν νομίζω. Και δεν λέω τίποτα, φεύγω. Μη δεσμεύομαι. Τοστ γαλλικού τύπου, εμείς πάντα δίνουμε έτσι έναν αέρα ελληνικό, ελληνικά τα προϊόντα, βασισμένο και διαφορετικό στο μήλο. Μήλα από το πήλιο. Καραμελώνουμε κρεμμύδια. Θα δείτε πώς. Βούτυρο. Τα κρεμμύδια μέσα. Βοηθάμε με αλάτι. Τα πάμε στη φωτιά, αφού ρίξω το ξύδι και τα αφήνουμε για 5 με 10 λεπτά να καραμελώσουν. Μερικά κλαδάκια από φρέσκο θυμάρι. Δείτε πόσο καθαρό κρέας χοιρινό έχουμε μπροστά μας. Αυτό λέγεται απάκι για όσους το γνωρίζετε, αν και το βλέπετε. Φάρμα Αντωνάκι, ρέθυμνο. Και εγώ θα κάνω το εξής, αυτό που βλέπετε επίσης. Πολύ πολύ λεπτές φέτες με ένα εξαιρετικό μαχαίρι, φορζέ, ισοπινέλ. Σαν να κόβουμε προσούτο. Έχω στα χέρια μου ένα από τα ωραιότερα μήλα της αγοράς και της ζαγοράς.
Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς, Ζαγορίν τα μήλα. Το συγκεκριμένο και μάλλον η ποικιλία του είναι Starking Delicious. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς υφίσταται από το 1916 και είναι από τους αρχαιότερους συνεταιρισμούς στη χώρα μας. Λεπτές φέτες επίσης και το μήλο. Το απάκι, όπως είναι ζεστό το θέλουμε για να βγάλει τα αρώματά του και όπως είναι ζεστό το κρεμμύδι και τα σπιρτόξυλα από το μήλο, ανακατεύουμε μέσα στο μείγμα του κρεμμυδιού το λεπτοκομμένο απάκι να δώσει τα αρώματά του και να μαλακώσει το μήλο και επίσης να δώσει γεύση. Λίγο ελαιόλαδο στην έξω πλευρά, αυτή που θα ψήσουμε από τα ψωμιά. Παίρνουμε ένα μέρος από το μείγμα. Έχω γυρίσει τα ψωμιά, όπως σας είπα, από την πίσω πλευρά για να κάτσει το λάδι και να πιάσει κρούστα το ψωμί. Έρχομαι με τσένταρ ή κίτρινο τυρί, ό,τι θέλετε, ακόμα και γραβιέρα, λίγο από αυτό, γιατί θα βάλουμε και λεπτή φέτα από μανούρι. Ίσως ένα από τα πιο καθαρά και τα πιο νόστιμα τυριά, μανούρι, σχάρα, όπως θέλετε το τρώμε, ακόμα και στα μακαρόνια μπορείτε να το τρέψετε. Εγώ θέλω να το κάνω κομμάτια για να με βοηθήσει να λιώσει πιο εύκολα. Γι' αυτό και το κόβω τόσο πολύ λεπτοκομμένο. Μανούρι λοιπόν λάρισας, και για όσους δεν γνωρίζετε, είναι ένα τυρί με ελάχιστα λιπαρά. Βάλτε το στη διατροφή σας, όσοι προσέχετε και όσοι δεν προσέχετε. Και μπούκοβο για τη σπιρτάδα. Αυτή η συσκευασία, αυτή η μαγιονέζα με σάλτσα σιράτσα είναι ελαφρώς πικάντικη και τόσο όσο δίνει έμπνευση στα εστιατόρια σας. Είναι η συσκευασία χορέκα, είναι δίκυλη, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όπως εσείς θέλετε. Την αφήνω κάτω για να δείτε την υφή, εγώ σας την προτείνω ως πρώτα σερβιρίσματος δίπλα από το τόστ. Απολαύστε! Πάρω εγώ τη θέση. Τι πουλάς εδώ τώρα. Ελιές. Κοίταξε. Αλατσουλιά. Γεργενή από τη Γέρλερη. Αγαπώ. Μπράβο. Δεν μου λες σας άρεσε. Λέγε. Και μας άρεσε. Και μας αρέσει. Και θα ξανάρθετε. Γιατί έφυγα. Και θα συνεχίζει να μας αρέσει. Μπράβο. Του πετάω. Δώσε μου. Απίθανη. Τι είναι αυτή. Όχι στο χέρι σου. Όχι. Στον κουβά. Λοιπόν, άστο, κράτο. Από πού είπες ότι είναι? Από τη Γέρλερη. Κοίτα. Πώς την πουλάς το κιλό? 7. Μόνο? 7. Και παξιμάδι? Αυτό είναι Μπομπιανό. Μπομπιανό, ε. Μπομπιανό. Ωραία. Παντοπολείο, μανάβικο, όπως παλιά. Ναι. Καθαρό πρόσωπο βλέπω χαμογελαστό. Ε. Βλέπω και τις όμορφες δίπλα. Οι εγγονές. Ε, μοιάζουν. Στα μάτια. Οι εγγονές είναι. Ο άλλος είναι ο μικρός της Αλής κόρης. Πόσα χρόνια, από πότε είναι εδώ, καφενείο πήρα να πω. 12 χρόνια. Α, μόνο. Ναι, αγάπη μου. Περίμενε, 12 χρόνια στεγάζεται εδώ το παντοπολείο, εγώ νομίζω ότι είναι παλιό. Όχι.
Τι ώρα κλείνεις? Μία. Το βράδυ? Όχι. Το μεσημέρι θα ξανάρθω το απόγευμα. Ωραία. Θα τα πούμε μετά, θα έρθω να πάρω ηλίες, γιατί μου αρέσανε πάρα πολύ. Α. Μοιάζουν με τις αλατσοελίες ή ναι, μέσα. Ναι, 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 όπως το λες. Ωραία, φίλε. Όπως το λες. Τι πράγμα είναι, τι διαμάντι είναι αυτό. Όπως το λες. Ξέρεις τώρα, ε, η ελιά και το ελαιόλαδο. Ναι, το καλύτερο. Όχι το καλύτερο, πήρε τα πάνω του. Α, πέρα. Καλά, εντάξει, ναι. Πήρε τα πάνω του. Έφυγα, σε ευχαριστώ. Συγγνώμη για την ενόχληση. Και το χρόνο. Θα σε ξαναενοχλήσω μετά για γεια. Γεια, γεια. Γεια, στο καλό να πάτε. Τα γυαλιά δεν είναι καλά. Έχεις και ανθούς, ε. Έχουμε και ανθούς, ό,τι θες έχω. Και φλόκος. Ό,τι θες. Μαυρομάτικα, φάβα. Έχω και μετά κάνω και delivery στα σπίτια. Και delivery. Και delivery. Τώρα σοβαρά μιλάς. Και πώς πας με παπί. Όχι, έχω αμάξι. Δεν πας με τα πόδια. Σιγά θα πάω να τσικώντα να γυρίζω το χωρί μου τα πόδια. Σε πέρα, τώρα άλλο αυτά είναι delivery. Ναι, ναι, αγαπητέ. Είσαι σε εφαρμογή, κατεβάζει ο άλλο. Όχι, αφού μου λέει μια γριούλα, φέρε με αυτά, δεν θα πάω. Ναι, μωρέ, πλάκα κάνω. Τι εφαρμογή δεν είσαι. Παίρνει τηλέφωνο να πα στη γριούλα. Ναι, μπράβο. Να μην έρθει να μην την κουράσει κτλ. Εντάξει. Και έτσι διευρύνει και το αγοραστικό σου κοινό. Εντάξει. Είναι ένα συν αυτό ότι τα πα στο σπίτι. Ναι, ναι. Οκ, okay, ένα κιλό ελιέ για 7 ώρα θα πρέπει να σου πάρω. 7 η ώρα. Ε, ναι, αφού θα ξανάρθεις πες. Θα ξανάρθω 5 ώρα έχουμε και κλείω 10. Άρα θα έρθω 10 παρα 5 εγώ. Ε, εσύ γάπη θα μου έρθει 10 παρα 5. Άστε έξω. Και θα αφήσω εγώ τα λεφτά που κάτω από την τέτοια θα περάσω. Είτε εγώ θα φύγεις 5. Θα ξέρω. Πού να βρεις άκρη με εμένα. Θα σε ξαναπεράσω. Δεν ξαναπέρασω. Εντάξει, γεια. Ναι. Άρα, στο καλό. Στο καλό. Γεια. Γεια. Γεια σας, γεια σας, γεια. Γεια. Θα φύγουμε, μωρέ. Τώρα θα πάτε να φάτε σουβλάκια, ε, θα πάτε στη Λύρα. Ε, δεν ξέρω αν θα φάμε γιατί διανύουμε μια περίοδο έτσι διατροφικής. Είμαστε σήμερα ότι χαλάσουμε. Λες. Ε, και αμήνα. Γεια. Η μαγιά είναι εδώ, εδώ, εδώ. Εδώ είναι η μαγιά. Αν πες δώσε, κουράγιο στην καρδιά, κουράγιο δώσε. Δώσε κουράγιο στην καρδιά. Άλλο, πατάτες. Μια χωριάτικη. Λάμανο. Ναι. Λάγανο σαλάτα, βάλτε και πέρα. Όχι. Μανολιάδης Δημήτρης, ξανά για λουκουμά. Ας τις λουκουμάδες. Αφού είπαμε ότι θα κάνουμε λουκουμάδες. Και να οι λουκουμάδες, σωστή η τιμή. Οι χρυσαφέινοι λουκουμάδες. Απαπα. Τώρα περίμενε να δεις πώς τις κάτω. Περίμενε. Και ναι, μπράβο. Δεν κάνω εγώ. Φιγούρα σωρά δεν είμαι φιγουραζής. Κατά εκεί πρέπει να ξέρεις ότι είμαι κομμουνιστής. Τι είσαι φιγουραζής. Κομμουνιστής. Φιγουραζής. Κομμουνιστής. Ναι. Ήλιο ελαιό, μια συγκεκριμένη θερμοκρασία και πάμε τώρα. Μας δείξει. Κοιτάμε εδώ, εδώ. Πάμε. Εγώ σε κοιτάζω. Εγώ σε κοιτάζω. Σε κοιτάζω. Ξέρω τι κάνω. Γιατί κοντεύω τη ζωή,
Γιατί κοντεύω τη ζωή για σένα να τη χάσω. Ψάχνω να βρω το φάρμακο να πιω, να σου ξεχάσω. Μπράβο, πάμε και λίγο. Είστε καλά, μπράβο, με τις υγείες σας.